Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να έχουμε χρόνια πολλά. Θα θέλαμε αρχικά να κάνουμε έναν απολογισμό του 2014. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να πω ότι το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε κάποιους λόγους για να χαμογελάσουμε σαν άθλημα μετά από μια πολύ δύσκολη τριετία. Χρειάστηκε να πάρουμε καταρχήν πολύ δύσκολες αποφάσεις, γιατί τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Με το νέο χάρτη όπως διαμορφωνόταν, χωρίς να είναι ξεκάθαροι οι όροι, το αναφέρομαι στους όρους του παιχνιδιού, πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία τις ομοσπονδίες και τον αεραστεχνικό αθλητισμό γενικότερα. Από την άλλη πλευρά, εμείς έπρεπε να πάρουμε κάποια μέτρα. Πολλά από αυτά ήταν σκληρά και δύσκολα. Και η Γενική Συνέλευση της Χαλκίδας τον περασμένο Μάρτη, με σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις, πήρε κάποια μέτρα που άνοιξαν τον δρόμο για αυτή τη νέα εποχή. Από εκεί και μετά καταφέραμε και είχαμε τα πρώτα χαμόγελα από τις εθνικές μας ομάδες. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε να περηφανευόμαστε μόνο το ότι οι εθνικές μας ομάδες, οι ηλικιακές, προκρίνονται στις τελικές φάσεις των πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Φέτος είχαμε την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία είχε μια αναπάντεχα καλή πορεία στο European League. Βεβαίως αναπάντεχα, γιατί προερχόταν από έναν επώδυνο αποκλεισμό από το τελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον Μάιο, μάλιστα εντός έδρας, εδώ στην Αθήνα. Από την άλλη πλευρά, όμως, πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η ομάδα μας ήταν ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Να σε διακόψω τώρα λίγο, γιατί λέμε τώρα για το Ευρωπαϊκό League. Δεν είναι όμως και για πρώτη φορά που επιτέλους δόθηκε βάρος στο Ευρωπαϊκό League. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι υπήρξε και χρονιά που δεν συμμετείχαμε στο European League. Και μετά που συμμετείχαμε. Και μετά που συμμετείχαμε, τις άλλες χρονιές που συμμετείχαμε, δεν ήταν το ίδιο βάρος. Και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί και στα μάτια των αθλητών ήταν πολλές φορές σαν διοργάνωση υποβαθμισμένη, σε σχέση με το ενδιαφέρον δηλαδή, που είχαν τα παιδιά ίσως, αλλά και σαν ομοσπονδία δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξουμε. Φέτος όχι ξαφνικά την αποκτήσαμε, απλά συνειδητοποίησαμε όλοι μαζί μετά τον αποκλεισμό του Ευρωπαϊκού ότι τελειώσαν οι ευκαιρίες μας. Και νομίζω ότι έχοντας τελειώσει ευκαιρίες του ελληνικού βόλεϊ, έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία που είχαμε φέτος, να πάμε καλά, να δείξουμε ότι μπορούμε, να πείσουμε τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα και τον κόσμο του αθλήματος στη χώρα ότι μπορούμε για κάτι παραπάνω, και σιγά σιγά να γίνουμε αποδεκτοί, αν θέλετε, ξανά και στην διεθνή κοινότητα, σαν δύναμη του αθλήματος, όπως ήταν κάποτε η ελληνική εθνική ομάδα. Παράλληλα, όμως, είχαμε και μια επιτυχία η οποία δεν ξέρω κατά πόσο το μέγεθός της μπορεί να γίνει κατανοητό στον κόσμο του αθλήματος, η τέταρτη θέση εθνικής ομάδας των Ιαννίδων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια επιτυχία η οποία νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα, ακόμη πιο σπουδαία από όσο φαίνεται, αν ληφθεί υπόψη ότι στερηθήκαμε λόγω των πανεπιστημίων, των θεμάτων σπουδών, τέσσερις βασικές αθλήτες της εθνικής ομάδας, που ως κορασίδες είχε σημειώσει επίσης διάκριση, είχε προκριθεί τελικά του Πανευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Συνολικά, άμα ήταν να βάλεις ένα πρόσημο για την χρονιά που ολοκληρώθηκε, αυτό θα ήταν θετικό? Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε το γεγονός ότι εξελίχθηκαν ομαλότατα οι διοργανώσεις οι εσωτερικές, το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των σωματείων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κρίση και η κρίση μαστίζει και τα σωματεία εξίσου, ο αριθμός σωματείων και των αγωνιστικών τμήματων του βόλεϊ σημείωσε αύξηση. Το πρόσημο γίνεται θετικό της χρονιάς του 2014. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει και θέματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν ακόμη, πάλι δεν υπάρχουν λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Γι' αυτά θέλουμε να μιλήσουμε. Γιατί, από όπως λες εσύ, λάθη θα έγιναν. Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο? Είναι αυτό που έγινε με την Α1 γυναικών που διεξάγεται με 11 ομάδες? Δεν είμαι ικανοποιημένος, αν θέλετε, από το 100% από τον τρόπο με τον οποίο η Ομοσπονδία αντιμετώπισε μερικά ζητήματα που θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Αυτό για να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Τώρα, το ότι δημιουργεί το πρόβλημα στην Α1 των γυναικών, αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Υπερασπίζομαι και τώρα ακόμη την απόφαση που πήραμε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη μάλλον, υπό την πίεση, αν θέλετε, της ξαφνικής αποχώρησης των Βρυλισσίων στα τέλη Αυγούστου. Ξέρετε, είμαστε λίγο υπερβολικοί στον χώρο του αθλήματός μας, γιατί αυτό το θέμα βγήκαν και είπαν ότι το κακό στο άθλημα κτλ. Αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια ομάδα, στην πρώτη εθνική του ποδοσφαίρου υπάρχει μια ομάδα λιγότερη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι τυπικά όχι, αλλά είναι ουσιαστικά. Δηλαδή δεν κατεβαίνει ούτε στο τρίτο μάτσο. Οπότε δεν βγήκε κανείς να πει ότι ξεφτυλίστηκε το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου επειδή θα τελειώσει με μια ομάδα λιγότερη. Βεβαίως δεν είναι καλό για το άθλημα, έτσι. Βεβαίως δεν είναι καλό. Αλλά η κρίση έχει τέτοια ζητήματα. Και νομίζω ότι τέτοιες περιπτώσεις έχει αντιμετωπίσει και το μπάσκετ στο παρελθόν,
και το handball και φυσικά το ποδόσφαιρο ξανά στο παρελθόν. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε, προκύπτουν όταν υπάρχει μια κρίση. Αυτό που θα πρέπει να αποκτήσουμε όλη την παιδεία είναι η εξής. Το θέμα θα έχει αποβευθεί αν τυχόν τα Βρυλίσια ή τα κάθε ομάδα που, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα έχει την οριμότητα από τον Ιούνιο, βλέποντας μπροστά. Να πει ότι δεν μπορώ. Υπάρχει να πει δεν μπορώ. Γιατί αν το θέμα είχε προκύψει τον Ιούνιο, είχαμε όλο τον χρόνο μπροστά μας, είτε να κάνουμε μπαράζινταξη των δευτεραθλητών της Α2, είτε να κάνουμε να εφαρμόσουν τη wild card, η οποία ήταν η αρχική μας απόφαση και τελικά για τους λόγους που έγινε δεν εφαρμόστηκε, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό προσπαθούμε να πέσουμε και αν θέλετε η δικιά μας η πρόταση για μια βελτίωση του συστήματος αυτού στο μέλλον είναι να πούμε ότι να πιεστούν οι ομάδες, ειδικά στην Α1, να προστατευθεί η Α1 των γυναικών και να πιεστούν οι ομάδες με την να δηλώσουν συμμετοχή δεσμευόμενες νωρίτερα, τον Ιούνιο αν είναι δυνατόν. Να γίνει κυκλίωση αρχές Ιουλίου, τόσο ώστε να μην μπορεί μια ομάδα να αποσυρθεί χωρίς συνέπειες στο τέλος Αυγούστου. Αφήνουμε το 14, πάμε στο 15. Μια μεγάλη χρονιά που έρχεται, μεγάλη για την Εθνική Ανδρών κυρίως. Συμμετοχή στο World League μετά από χρόνια. Τι περιμένουμε συνολικά από το 2015? Είναι μια χρονιά που πραγματικά ελπίζουμε να σηματοδοτήσει, αν θέλετε, την αρχή της εξόδου από τα προβλήματα του ελληνικού βόλεϊ, της αναβάθμισης. Η συμμετοχή στο World League νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί από την Ομοσπονδία ώστε να γίνει ένα γεγονός και ίσως μας βοηθάει και το γεγονός ότι το World League δεν θα γίνει όπως παλιότερα. Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η εθνική μας δεν θα γίνει 3 Σαββατοκύριακα σε 3 διαφορετικές πόλεις, αλλά ένα τριήμερο με όμιλο σε κάποιο μέρος της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη. Είναι η προτεραιότητά μας, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Περιμένουμε την συνεργασία με το Δήμο να επιβεβαιώσουμε. Έχει γίνει μια κουβέντα με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι το φαβόρι δηλαδή. Αλεξάνδριο. Ναι, υπάρχει η δυνατότητα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο απλά η οριστικοποίηση θα γίνει μόλις οριστικοποιηθούν όλα τα δεδομένα, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η διοργάνωση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους, ώστε να μην μας βάλει μέσα, αλλά να μπορέσει και οικονομικά να ανταπεξέλθουμε στα δεδομένα της και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυαστεί με κάποιο γεγονός αναβάθμισης, αν θέλετε, του αθλήματός. Ναι, και ένα γεμάτο κήπεδο. Γιατί ένα γεμάτο κήπεδο. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης το έχει δείξει, νομίζω αυτό, ότι και εδώ και πέρσι, μέσα στον Ιούλιο, δύο φορές στο ημιτελικό και στο τελικό, στήριξε προσπάθειες εθνικής ανδρών. Ποιο θα είναι το βήμα παραπάνω για τον Αχιλλέα Μαυρομάτη σε σχέση με το 2014? Να πεις ότι αυτή η χρονιά, το 2015, ήταν καλύτερο από την περσινή. Αυτό που χρειάζεται το άθλημά μας είναι πρώτα απ' όλα ένα-δυο events, γεγονότα τα οποία θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τον κόσμο του αθλήματος με τον ενθουσιασμό που είχε κάποτε. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μακριά αυτή η ώρα. Και βέβαια να εξελιχθεί σε όλα του τα επίπεδα το άθλημά μας, χωρίς, αν θέλετε, με λιγότερη γκρίνια ή με λιγότερα προβλήματα. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Είναι ίδιο του Έλληνα το να παραπονιόμαστε 100 καλά να γίνουν, ένα στραβό να γίνει, στο στραβό θα κολλήσουμε και θα μαλώσουμε. Το στραβό πουλάει έτσι κι αλλιώς. Πουλάει, μάλλον ναι. Αλλά ξέρετε, ας προσπαθήσουμε λίγο όλοι μαζί να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και το δικό μας το ποτήρι νομίζω ότι είναι ίσως και πάνω από τη μέση γεμάτο. Τώρα που είπες όλοι μαζί, δεν γίνεται να μην αναφερθώ στα γεγονότα γιατί το 2015 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Είχαμε το θέμα με την κλίση του Κασαμπαλή. Με τον Εθνικό που κατέβηκε στο Φίνικα χωρίς Πασαδόρο. Τι έγινε ακριβώς εκεί, να μου πεις ακριβώς τι έγινε εκεί και μετά να ασχοληθούμε και τις σχέσεις που φαίνεται ότι δεν είναι και στο καλύτερο σημείο ανάμεσα στην ΟΠΕ και στην ΕΣΑΠ. Θα μου επιτρέψετε να μην πω τίποτα παραπάνω το θέμα που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα ούτε με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης ούτε με το παιδί. Το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Το παιδί είναι το μόνο που. Επέλεξε μάλιστα επέλεξε αυτό που θεωρούσε σωστό και κατά την άποψή μου τη σωστή επιλογή έκανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να δώσω καμία συνέχεια στο ζήτημα. Νομίζω ότι με την τελευταία ανακοίνωση της Ομοσπονδίας θέσαμε το θέμα στη σωστή του βάση. Το θέμα της ΕΣΑ που αναφέρατε, γιατί αυτό δείχνει να συνεχίζεται. Και ξέρετε. Και συγγνώμη πριν συνεχίσει. Γι' αυτό είναι ότι πόσο θα πάει μπροστά το άθλημα όταν η Λίγκα του επαγγελματικού βόλεϊ με την Ομοσπονδία. Φαίνεται ότι να πούμε ότι δεν είναι στα μαχαίρια, ότι τουλάχιστον οι σχέσεις δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Οι σχέσεις ΕΟΠΕ-ΕΣΑΠ πέρασαν από πολλά στάδια.
Να θυμίσω ότι εγώ προσωπικά, επειδή έχω υπάρξει συνεργάτη τη ΕΣΑΠ πριν αναλάβω τη θέση του Πρόεδρου τη Ομοσπονδία, είναι ένα κομμάτι που το πονάω. Καταλαβαίνω τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα φορέα σαν την ΕΣΑΠ. Ξαφνικά, μία νύχτα σταμάτησε, κόπηκε η κρατική επιχορήγηση. Θέλετε την άποψή μου, δεν ήταν και το φυσιολογικό να επιχορηγεί το κράτος επαγγελματικό άθλημα. Παρ' όλα αυτά όμως γινόταν για πολλά χρόνια. Και όταν και το χάνεις, κόπηκε μια νύχτα. Δεν κόπηκε με ένα προγραμματισμό, ξέρετε, άλλα δύο χρόνια και μετά θα σταματήσει. Άρα εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν. Βρέθηκαν πολλά σωματεία να έχουν πολλά ΤΑΠ, να έχουν πρόβλημα οικονομικό σχέσεων με αθλητές. Οι αθλητές έδειξαν έχουν κατανόηση περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς και μπράβο τους γι' αυτό. Έγινε μια προσπάθεια φέτος να βρεθεί μια λύση στα ζητήματα αυτά. Στην προσπάθεια αυτή, ο ρόλος της Ομοσπονδίας, είδατε, συνειδητή επιλογή μας ήταν να μην βγούμε μπροστάριδες, αλλά να προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε την ενότητα της όλης της ιστορίας. Εγώ θα περίμενα από την ΕΣΑΠ να βγει να πει, ρε παιδιά, εντάξει, αν θέλετε, στις μικροαγγυλώσεις μας κάναμε λάθος που δεν αναβάλαμε το συγκεκριμένο αγώνα, γιατί εκτέθηκε το άθλημα. Γιατί όντως το άθλημα, τον αγώνα, δεν είναι ευχάριστη εικόνα που είχαμε από τον αγώνα Φοίνικας-ΣΥΟΥ Εθνικός Αλεξανδρούπολης για το άθλημα, προφανώς. Αλλά η όλη ιστορία χρησιμοποιήθηκε για να βγουν κραυγές εναντίον του Μαυρομάτη και εναντίον του Δρίκου. Δεν είναι έτσι. Προσωπικά, εκτός από το ότι μίλησα στο τηλέφωνο επανειλημμένα και με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και με την ΕΣΑΠ, το βράδυ πρωτοχρονιάς εμείς την προσπάθεια, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Τανατόρη και του είπα: σε παρακαλώ, δέστο το αίτημα σαν αίτημα της ΕΟΠΕ. Η λογική της ΕΣΑΠ ήταν να δώσει αναβολή για μία μέρα. Δεν είναι μία μέρα, ήταν τρεις μέρες. Δεν έχει σημασία αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες αγγυλώσεις. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί και στα άλλα αθλήματα πιθανόν. Όσο έχω εικόνα, νομίζω ότι έτσι είναι. Μπορεί να σε κάποια από τα άλλα δύο αθλήματα επαγγελματικά να έχει εξελιχθεί πιο πολύ, αλλά νομίζω ότι εκεί υπάρχει. Το θέμα είναι το εξής. Οι αποφάσεις σε ένα τέτοιο όργανο που είναι συνεταιριστικό λαμβάνονται όχι με βάση κριτήριο το συνολικό καλό, αλλά το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το επιμέρους καλό της ομάδας του καμιά φορά εκείνη τη στιγμή. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και κολλάμε τι στο γράμμα του κανονισμού ή στο αίτημα της Ομοσπονδίας δεν προβλέπεται αυτό και πάμε να ρίξουμε μετά το βάρος στην Ομοσπονδία. Αυτές τις αγγυλώσεις θέλω να ξεπεράσουμε. Θα μου ήταν πολύ ευχάριστο να ακούσω κάποιος από την ΕΣΑΠ να πει κάποια στιγμή: ναι, ρε παιδιά, κάναμε λάθος. Δεν έγινε τίποτα. Ελπίζω όμως ότι θα γίνει κατανοητό, γιατί και μέσα στην ΕΣΑΠ νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εκφράσουν, να το σκεφτούν αυτό το πράγμα και να συνειδητοποιήσουν αυτό που λέμε. Δεν έγινε τίποτα. Τα λάθη είναι ανθρώπινα να γίνονται έτσι. Και στο κάτω-κάτω πρέπει να κλείσει ιστορία. Απλά πήραμε ένα γεγονός που θα έπρεπε να είναι ένα γεγονός μικρό και το μεγαλώσαμε πάρα πολύ. Έτσι, διηλύσαμε το κόνοπα, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει ίσως τόσο πολύ λόγος για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να κλείσουμε με το πιο σημαντικό για μένα το 2015, που θα είναι η συμμετοχή στο World Link. Τι περιμένουμε από αυτή τη διοργάνωση? Επιστρέφει η ομάδα μετά από χρόνια. Αυτή η διοργάνωση θα μας είναι η πόρτα, το παράθυρο από το οποίο θα μπορέσουμε να φέρουμε το άθλημα ξανά στο μέσο Έλληνα φύλαθλο, πιο κοντά στο μέσο Έλληνα φύλαθλο, και θα φέρουμε περισσότερα νέα παιδιά κοντά στο άθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία πρώτα απ' όλα και πραγματικά να έχουμε πολλούς ευχάριστους λόγους να συζητήσουμε για το βόλεϊ.